Η 31η Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη διόρθωση των λαθών στι δηλώσει των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το ζήτημα αφορά σε αρκετέ χιλιάδε ακίνητα και, μάλιστα, αν τα στοιχεία δεν διορθωθούν, κινδυνεύουν να περάσουν ακόμα και στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Το χρονικό διάστημα όμω που μεσολαβεί δεν επαρκεί, με δεδομένο και τον επιβεβλημένο τρόπο λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων εξαιτία του lockdown. Είναι η πόλη των Γανίων, η περιοχή τη τέο Κοινότητα Κουνουπιδιανών. Ο Σταλός, το Δαράτσο, η Σούδα, Μουρνιές και Νεροκούρου. Σε αυτές τις περιοχές έχουν διαπιστωθεί πάρα πολλά λάθη, όχι μονάχα στο όνομα των δικαιούχων των ακινήτων, δηλαδή ακινήτα που έχουν μπει σε λάθος πρόσωπο, αλλά και στα όρια και στην αποτύπωση των γεωτεμαχίων που έχουν γίνει στο στάδιο της κτηματογράφησης. Τα γνώση του διοκτήτη, εάν συμπληρωθεί αυτή η ημερομηνία μέχρι το τέλος του χρόνου, περιέρχονται στο ελληνικό δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμη είναι η ημερομηνία αυτή και πόσε πόσες χιλιάδες ιδιοκτήτες είναι οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να διορθώσουν αυτές τις εγγραφές. Εν ώψη του ότι οι επισκέψεις μας και των δικηγόρων στο κτηματολόγιο είναι περιορισμένες εν ώψη των μέτρων, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προλάβουν όλοι οι ιδιοκτήτες να, προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις Δικαστικός. Μέχρι και τι 30 Νοεμβρίου, εξαιτία τη καραντίνας, δεν μπορούν να ασκηθούν οι απαιτούμενε αγωγέ ή να κατατεθούν οι αιτήσει για τη διόρθωση των σφαλμάτων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη Πομιδά, ωστόσο, επισημαίνουν πως θα πρέπει να δοθεί παράταση. Βεβαίω, μόνο με ραντεβού και περιορισμένη ώρα και είναι δεκτό διότι ασφαλώς είναι τα μέτρα για την, για την πανδημία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς από μηδά έχουμε ε, κάνει επανειλημμένως αιτήματα και τελευταία μάλιστα υποβάλαμε έτοιμα στους ορμουδίους υπουργού για παράταση τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι απολύτω απαραίτητο να δοθεί μια παράταση όχι απλά ο λίγων μηνών αλλά τουλάχιστον ενός έτους. Σε αυτό το κλίμα δεν βοηθάει οπωσδήποτε και η πρόβλεψη που υπάρχει από τον νόμο του 2018 για την κατάργηση των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων, γιατί έτσι θα συρρυκνώνονται τα γραφεία στα οποία μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτη. Στο μεταξύ, παρά το ότι ψηφίστηκε η μείωση των επαγγελματικών μισθωμάτων κατά 40% με νόμο και για το μήνα Νοέμβριο, εξαιτία τη πανδημία, οι ιδιοκτήτε δεν έχουν δει ακόμα χρήματα από τι επιστροφέ. Δεν έχουν δει οι ιδιοκτήτε χρήματα. Και ξέρετε πολύ, το έχουμε πει επανειλημμένα. Περιμένουν από τα ενίκια αυτά για να ζήσουν. Θα του επιστραφεί το ίμιση τη μειώσεω στου τραπεζικού λογαριασμού του, εφόσον τις έχουν γνωστοποιήσει στην ΑΔΕ. Δεν θα γίνει δηλαδή ο συμψηφισμό όπω ήταν τη, μέχρι τώρα για τα μισθώματα τα οποία μειώνονται κατά 40%.